ψηφιακή γεωργία στην Ελλάδα πριν τη σύσταση θεωρώ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής δεν είχαμε. Συνεργαστήκαμε με το συναρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή του αγρότη και να κάνουν την ελληνική οικονομία περισσότερο εξωστρεφή και πιο καινοτόμα. Για τον λόγο αυτό, φέραμε αυτό το έργο της Εφιούς Γεωργίας, το οποίο έχει ένα εξαιρετικά σφιχτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που δεν ξεπερνάει τον ένα χρόνο, που πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε λιγότερο από 10 μήνες η πρώτη 1000 τηλεμετρική σταθμή θα είναι εγκαταστημένη στην Ελλάδα από το σύνολο των 6.500. Η ψηφιακή γεωργία είναι αυτό που λέμε ψηφιοποίηση στην αγροτική οικονομία. Η αγροτική οικονομία είναι η τελευταία από τις βιομηχανίες, η οποία δέχεται τις επιδράσεις της ψηφιοποίησης. Είναι πολύ σημαντική η επίδρασή της, γιατί όπως βλέπουμε και σε άλλους τομείς, μεταλλάσσεται συνολικά ο κλάδος αυτός της οικονομίας. Οπότε οι μεγάλες προκλήσεις είναι να μπορέσουμε εμείς να ανταποκριθούμε, να διαμορφωθούμε και να πρωτεύσουμε σε αυτήν την καινούργια εξέλιξη. Η αλήθεια, αυτή είναι μια πρόκληση την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, και εδώ είναι και η πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας, η οποία θα βρίσκεται δίπλα στον αγρότη. Το έργο αυτό είναι καινοτόμο όχι μόνο γιατί χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά γιατί εμπλέκει όλους τους θεσμικούς φορείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες όχι μόνο στο επίπεδο του ενός κομματιού του πληθυσμού, αλλά της κοινωνίας μας συνολικά. Ενώ έχουμε τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως αυτό χαρακτηρίζεται στην οικονομία της γνώσης, παρόλα αυτά έχουμε μια αδυναμία να συντελέσουμε νοηματικά οργανωμένες πολυποίκυλες παρεμβάσεις. Απαντώντας αυτό, απαντάει ο ίδιος ο τίτλος του έργου, που λέει «Δημιουργία εθνικής υποδομής εφιούς γεωργίας». Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε ένα εθνικό δίκτυο που αξιοποιεί τα δεδομένα τα οποία παράγονται και απευθύνεται προς όλους τους αγρότες. Είτε είναι μικροί, είτε είναι συνεταιρισμοί και μεγαλύτεροι. Σε αυτά τα δεδομένα θα έχει πρόσβαση φυσικά ο αγρότης, θα έχει ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, θα έχουν startups επιχειρήσεις, θα έχουν όλοι οι θεσμικοί φορείς που εμπλέκονται στον αγροδιατροφικό τομέα. Ο σύνδεσμός μας είχε εκτελέσει πριν από αρκετά χρόνια, πριν 3 χρόνια, μια πρωτοβουλία που αφορούσε ακριβώς αυτόν τον χώρο της ψηφιακής γεωργίας, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρωτοβουλία Fractals, όπου αρκετές επιχειρήσεις ανδρώθηκαν μέσα από εκεί πέρα, με τεχνολογία και πράγματα τα οποία αφορούν αυτόν τον κλάδο της οικονομίας.